είδαμε μια άλλη τραγωδία, την οποία ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και πραγματικά οι εικόνες που μας έρχονται από το Μαρόκο είναι συγκλονιστικές. 6,9 Ρίχτερ χτύπησαν το Μαρόκο, τα θύματα είναι χιλιάδες, μια ανυπολόγιστη καταστροφή, 2.122 οι επίσημα καταγεγραμμένοι νεκροί στο Μαρόκο, στο Μαρακές και στις γύρω περιοχές, 2.421 τραυματίες, ο επίσημος, επαναλαμβάνω, ο αριθμός, όχι ο αριθμός που μπορεί να είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία και οι οποίοι είναι σε σοβαρή κατάσταση, πάρα πολλοί εξ αυτών. Αυτό σημαίνει ότι ο τραγικός απολογισμός σίγουρα τις επόμενες ώρες θα ανέβει σημαντικά. Ήδη πολλές χώρες σπέβδουν να στείλουν βοήθεια στο Μαρόκο, πρώτη η Κίνα με 200.000, αν δεν κάνω λάθος, δολάρια ή ευρώ, μπορεί να κάνω λάθος, είναι η πρώτη βοήθεια η οποία στέλνει η Κίνα στο Μαρόκο, προκειμένου να ξεκινήσει έτσι, μια μικρή βοήθεια. Δεν ξέρω, η Κατερίνα Τσιωμάκη κοντά μου, αυτή η βοήθεια δεν ξέρω σε τι μπορεί να βοηθήσει. Οι εικόνες είναι εικόνες αποκαλυπτικές, δεν είναι τα σωστικά συνεργεία. Είναι και αποκαρδιωτικές. Είναι πραγματικά εικόνες αποκάλυψης. Βλέπουμε ανθρώπους ακόμα και δύο μέρες, 48 ώρες μετά τον φωνικό αυτό σεισμό, τον εξαιρετικά φωνικό σεισμό, να ψάχνουν τους συνανθρώπους τους κάτω από τα χαλάσματα. Όπως είπες και εσύ, φτάνει βοήθεια από χώρες, όπως και η Κίνα, πρώτη, όπως είπες και εσύ, η Κίνα, η Ισπανία, η Βρετανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και από την Γαλλία, από το Παρίσι, καταφτάνει βοήθεια. Πραγματικά το μέγεθος της καταστροφής είναι τεράστιο και δεν ξέρουμε αν αυτή η βοήθεια είναι αρκετή για να ανοικοδομηθεί πραγματικά το Μαρόκο και η πόλη κοντά στο Μαρακές. Ωστόσο, σίγουρα είναι μια πρώτη ανάσα. Οι ανθρώπινες απώλειες είναι πραγματικά σοκαριστικές. Βλέπουμε ισοπεδαμένα χωριά στον αποϊχό της δόνησης των 6,8, το σχεδόν 7 Ρίχτερ. Μιλάμε για ένα τρομερά μεγάλο νούμερο. Οι επόμενες ώρες, όπως λένε και οι αρχές από το Μαρόκο, είναι κρίσιμες για την παροχή βοήθειας. Να δούμε από ποιες χώρες θα φτάσει βοήθεια. Ενώ οι εικόνες που έχουμε, που βγαίνουν σταδιακά από τα πρακτορία και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν ανθρώπους που σιγά σιγά μοιράζονται και τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από αυτό. Βλέπουμε οικογένειες που... Τις ανθρώπινες τραγωδίες. Τις ανθρώπινες τραγωδίες, πραγματικά. Βλέπουμε οικογένειες που μιλούν για τον σεισμό, για τη στιγμή του σεισμού και λένε πως έχασαν παιδιά τους, μέλη της οικογένειάς τους, τη στιγμή που έτρωγαν κάποιοι. Βλέπουμε συγγενείς να ψάχνουν ένα αγωνίως αν κάποιος γνωρίζει κάτι για τα δικά τους πρόσωπα. Mm-hmm. Οι νεκροί, να σου πω ότι μέχρι στιγμής είναι επίσημα στους 2.122 άτομα, όχι αυτοί που βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα. Κατά τα συντρίμια, βέβαια. Και 2.421 άνθρωποι είναι τραυματισμένοι, επίσημα καταγεγραμμένοι. Ενώ η τραγωδία συνεχίζεται, έρχονται συνεχώς νέες εικόνες, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη πραγματικά με το χρόνο για να βρουν τυχόν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα που έχουν αντέξει αυτές τις δύσκολες ώρες και δεν έχουν χάσει τη ζωή τους. Δίνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν ό,τι σώζεται και όσες περισσότερες ανθρώπινες ζωές γίνεται. Βλέποντας τα πλάνα και εμπειρικά μιλώντας, δυστυχώς οι πιθανότητες να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμια και δεν ξέρω αν θα καταφέρουν τα σωστικά συνεργεία να τους εντοπίσουν, να τους ακούσουν, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι. Φυσικά. Νομίζω ότι ο τραγικός απολογισμός θα ανέβει κι άλλο. Πραγματικά βλέπαμε τα βίντεο του σεισμού και τη διάρκεια του σεισμού, της σεισμικής δόνησης και έτσι εξηγείται, βλέποντας το φαινόμενο δηλαδή να εκτελήσεται στα βίντεο ασφαλείας τα οποία έχουν βγει και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δικαιολογείται και αυτός ο υψηλότατος αριθμός, ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε πίσω.